μάχη στα πλαταλόγια Τερπής μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων έγινε 17 με 21 Φεβρουαρίου 1913, ημέρες Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, σημερινό ημερολόγιο 2 με 6 Μαρτίου 1913. Οι Έλληνες είχαν απελευθερώσει τη Βυζαντία από τους Τούρκους πριν από 4 μήνες στις 22 Δεκάτου του 1912. Στις αρχές του Φεβρουαρίου 1913, οι μέχρι τότε σύμμαχοι των Ελλήνων Βούλγαροι θέλαζαν να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, εισέβαλαν από τις γέφυρες του Τριμώνα στο Στριμωνικό και στην Κουμαριά. Έσφαξαν τις ελληνικές φρουρές των γεφυρών από 5 και 5 άντρες. Έσφαξαν στο Δημητρίτσα άλλη μια φρουρά 10 αντρών και στρατοπέδευσαν στο Ξυλότερο. Αγία Παρασκευή. Έσφαξαν δε και άμαχο πληθυσμό οι ίδιοι στο Δημητρίτσα. Οι Βουλγαροί εισβολήσαν τα 15 λόγια. Γιατί ένα σύνταγμα πεζικού 13 λόγια, μια πυροβολαρχία και μια ηλί υπηκού, συνολικά 2.000 άντρες. Υπήρχε όμως και στην Ιδρύτα μια εκδοχεία πεζικού 260 άντρες με διοικητή τον Θεαυμακάρχη Χριστό, η οποία είχε έρθει εκεί πριν λίγο καιρό με το πρόσχημα να ξεκουραστεί και να αναγκαστεί σε πρόβλημα. Ένας Δημητριτσινός που διέβη από τους Βουλγάρους έσπευσε με άλογο βρήκε τον καπετάνα Αγιαγκλή στα υψώματά τα πάνω από την Ιδρύτα και τον ειδοποίησε. Ο Γιαγκλής ειδοποίησε τον Αγχωγό Γαργαλίδη, διοικητή της ελληνικής δημοχίας πεζικού που φρουρούσε την Ιγρήτα. Ο Γαργαλίδης έστειλε στην Τερκνή ή ενός σαρπίστα για την ανταμετώπιση των Βουλγάρων εισβολέων, τον ένα λόγο του με 130 οπλίτες και 6 αξιωματικούς. Διοικητής ήταν ο υπολογός Σταυριανόπουλος. Τον βοηθούσαν δε και οι τερκνώτες άντρες και γυναίκες. Η Τερκνή τότε είχε 1.000 κατοίκους, 600 Έλληνες και 400 Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν τελείως αδρανείς. Από τους 600 Έλληνες, οι μάχημοι άντρες μεταξύ 18 και 60 ετών ήταν το πολύ 200. Και αυτοί, μόλις 4 μήνες ελεύθεροι από τους Τούρκους, αστράτευτοι, στρατιωτικώς ανεκπαίδευτοι και όρθιοι. Βοηθούσαν όμως το λόγο, προφανώς, μετά από μια πρόχειρη εκπαίδευση στη χρήση όπλων. Ως εναλλακτικοί μαχητές βραδινοί, διότι σε μια μάχη 5 ημερών οι τακτικοί στρατιώτες έπρεπε να κοιμηθούν, να φάνε, να ξεκουραστούν. Έκανε δε και πολύ κρύο και έπεφτε χιονόμενο. Βοηθούσε και πολλές γυναίκες τερμιώτισσες στον ανεφοδιασμό των μαχητών με νερό, φαγητό, στεγνά ρούχα και πυρομαχικά και με διαμετακόμιση και περίθλεψη των τραυματισμένων. Αρκετά γυναικόπαιδα κρύφτηκαν στο μικρό φαράγγι που υπήρχε τότε πίσω από την εκκλησία. Ο Σταυριανόπουλος έστεισε το διοικητήριό της στα Πλατανούδια και ακροβόλησε το μισό λόγχο του προς τα αριστερά και νότια από τα Πλατανούδια. Άκρη-άκρη στον ποταμό μέχρι το δρόμο για την Οικόκρια, απέναντι από την Κηφισιά, με τρεις υπολογούς Κορδογιάννη Επικεφαλής, Καρδίκα και Βασιλόπουλο και τον άλλο μισό λόγχο του προς τα δεξιά και βόρεια από τα Πλατανούδια, μέχρι πιο πέρα από το πηγάδι του Δρούγου, προς τον Γκάμο απέναντι από το Καμπέρτο Δέντρο και το Γεραχάρι. Με τρεις αξιωματικούς στον εαυτό του επικεφαλή, τον υπολογαγό Γαλανόπουλο και τον ανθιπολογαγό Παπακόσκα. Οι άντρες του ήταν καλυμμένοι σε οργήματα και πίσω από δέντρα αναδύο και φυσικά πολύ άραιοι. Οι Βούλγαροι ήταν παρατεταγμένοι στην κορυφογραμμή των αιμολόγων με το διοικητήριό του στην Κορνιτσιά. Τη μισή δύναμή του προ τα νοικοκυριανά απέλεγε την άλλη μισή αριστερά του προ την Γερακάρη. Τα κανόνια τους ήταν στημένα και καλυμμένα πίσω από φωνόψικες δεξιά και αριστερά του δρόμου και της Γορνιτιάς και το υπηκό τους βρούσε από την Κερακάρη μέχρι το Καμπέρ, το Δέντρο δηλαδή εκεί που είναι τώρα το εργοστάσιο του Αναστασιάδου. Ο ποταμός χωρίς καμία γέφυρα τότε πρέπει να είχε τέτοιο καιρό νερό και να είδε σοβαρό φυσικό εμπόδιο για τους Βούλγαρους. Την παραμονή της μάχης, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, οι Βούλγαροι έστειλαν από το Ξυλότο στην Ιγρήτα αγγελιοφόρο με γραπτές διαταγές προς τη διδοχή τους για σφαγή του ελληνικού πληθυσμού, μυγρίτσι και τεχνής και για συντονισμένη επίθεση εναντίον των Ελλήνων στρατιωτών και από μπροστά και από πίσω. Οι Έλληνες συνέλαβαν τον αγγελιοφόρο στο γυρισμό του και έμαθαν το βουλγαρικό σχέδιο. Ο Γαργαλίδης και οι Γιαγκλής πνευρίζαν, αφόπλησαν και συνέλαβαν τους Βούλγαρους στην Ιγρήτα. Οι Βούλγαροι από την Κορνιτσιά. Όταν είδαν ότι ο αγγελιοφόρος τους δεν επιστρέφει, αποφάσισαν να επιτεθούν και χωρίς ανταπόκριση των από την Ιγρήτα Βουλγάρων. Η επίθεση τους άρχισε στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου. Πρώτα άρχισαν τα κανιόνια τους, οι οβίδες έρευναν και στα Πλατανούδια για να ανοίξουν δύο και το πεζικό τους. Αλλά και η καταστροφή, σύγχυση και πανικό
έπεφταν κατάσπαντε μέσα στο χωριό. Η πρώτη έπεσε στην εκκλησία, άλλε έπεσε στο κέντρο του χωριού, σε σπίτια των Ουλίθων, άλλε του Πάπα, Νταλόνια και άλλε αλλού. Στη συνέχεια, πολλέ επιθέσει του πεζικού του, οι Βουλγαροί πλησίασαν του Έλληνε μέχρι 200 μέτρα, δηλαδή μέχρι τον ποταμό ή μέχρι τα κοντινά μπέλια. Το υπηκό του έκανε πολλέ άγρυπε επιθέσει. Μετά από 5 μέρε μάχη, όμω δεν κατορθώσαν τίποτα. Απομπρούστηκαν πάντοτε, ιτήθηκαν, άφησαν πολλού νεκρού. Περίπου 500, δηλαδή το 1 τέταρτο του, και στο τέλο στράφηκαν σε φυγή. Πήρα μαζί του εχμάλωτου στον παπά, του ξυλότου και 10 δημητριανού, προφανώ 2 ομίλου ασφάλεια σε περίπτωση που οι Έλληνε θα του κυνηγούσαν. Του 10 δημητριανού του έσφαξαν όταν περνούσαν του τριμών, ενώ ο παπά του διέφυγε και γύρισε στο σπίτι του ως. Από του Έλληνε σκοτώθηκαν 15 στρατιώτε. Τα ονόματά του είναι γραμμένα πάνω στο ιερό και τραυματίστηκαν αρκετοί μεταξύ των οποίων και οι υπολογαγοί Κορβογιάννης και Βαρδίκας. Σκοτώθηκε και ο τερμινότης Ιωάννης Μπάγκαλας μέσα στο σπίτι του από πλουταρική σφαίρα. Οι τραυματίζονται κομίζονταν και περιθάπτονταν σε σπίτια τερμινωτών που χρησιμοποιούνταν ως πρόχειρα νοσοκομεία. Μνημονεύονται τα σπίτια των Αγγέλου Δούλη, Δημητρίου Καρούση και Στέργιου Ράπτη. Οι νεκροί θαύτηκαν στο νεκροταφείο της Τριχνής που ήταν τότε στην αυλή της εκκλησίας. Το παλιό νεκρό παρεκκλήστηκε από το Δενέζιο το έκτισε λίγα χρόνια μετά τη μάχη. Ένας τερμιώτης, οι επέτειοι της μάχης άρχισαν να εορτάζονται μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ιερό στήθηκε το 1954 από τα πλατανούδια σήμερα. Μένουν μόνο 3 και τα τραύματα στους κορμούς από τις βουλγαρικές οβίδες φαίνονται ακόμα.